Τι είμαστε, Highlander, εμείς δεν παθαίνουμε τίποτα εδώ. Κάνουμε το σταυρό μας, να είμαστε γεροί, να ξημερωθούμε και να μην χρειαστούμε γιατρό και φάρμακα. Αρχίζουν και πληθαίνουν οι καταγγελίες κατοίκων της περιοχής της Τούζλας για έλλειψη ιατρικού προσωπικού στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Οφρυνίου. Πρόκειται για μια περιοχή η οποία τους καλοκαιρινούς μήνες φιλοξενεί περίπου τους 50.000 επισκέπτες, έχοντας πάνω από 5.000 παραθεριστικές κατοικίες και ενοικιαζόμενα καταλήμματα, καθώς και η καθημερινή προσέλευση λουόμενων και επισκεπτών στις παραλίες Οφρυνίου, Ορφανίου και Κάριανης. Ένα πολυδύναμο έτσι, ιατρικό κέντρο εδώ στην παραλία, ναι. Το οποίο με πολύ χαρά το υποδεχθήκαμε όταν τελείωσε το 2013, τότε ναι. Που εγκαινιάστηκε. Και από τότε κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα. 8 χρόνια μετά λοιπόν, εφόσον το 2013 ήταν σε λειτουργία, έχουμε γιατρό κάθε Δευτέρα έως το μεσημέρι. Δευτέρα μέχρι μεσημέρι. Δευτέρα έως το μεσημέρι. Εννοείται ότι ένας γιατρός δεν καλύπτει τις ανάγκες του κόσμου. Για αυτό το 8ωρο, 9ωρο, πόσο να πω ότι εργάζεται ένας γιατρός 10ωρο με όλη την καλή διάθεση που μπορεί να έχει ο κάθε γιατρός που μας επισκέφτεται για όλη αυτή την περίοδο. Το θέμα είναι ότι βάσει του ΦΕΚ δικαιούται ο χώρος για να λειτουργήσει 2 γιατρούς και 2 νοσηλευτές, το οποίο ποτέ δεν λειτουργήσε έτσι. Διεκδικούμε την άμεση στελέχωση. Αυτό διεκδικούμε. Νομίζω ότι καθημερινά θα έπρεπε να υπάρχει κάλυψη υγειονομική για τις ανάγκες και των μόνιμων κατοίκων αλλά και των παραθεριστών. Σε περίπτωση ατυχήματος, οι τραυματίες θα πρέπει να μετακινηθούν περίπου στα 40 χιλιόμετρα, επισκεπτόμενοι είτε το κέντρο υγείας Ελευθερούπολης είτε το κέντρο υγείας Μαυροθάλασσας. Πολλοί θεωρούν ότι ο Δήμος έχει την ευθύνη και πρέπει να λύσει το πρόβλημα. Να σας ενημερώσω και να σας πω ότι ο Δήμος δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα για να λύσει αυτό το πρόβλημα, που είμαι σίγουρη ότι αν ήταν θέμα του Δήμου θα είχε λυθεί. Μάλιστα να σας πω και να σας γνωρίσω ότι 22 Πέμπτου του 20 στείλαμε και ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας από το ΔΣ, από το Δημοτικό Συμβούλιο, προς όλους τους βουλευτές μας. Απαντήσεις για το θέμα δίνει ο βουλευτής Καβάλας με τη Νέα Δημοκρατία, Μακάριος Λαζαρίδης. Αρκετό χρονικό διάστημα είχα ανακοινώσει και βγήκε πράγματι η προκήρυξη για την κάλυψη με μόνιμη θέση γιατρού επιμελητή Α γενικής ιατρικής στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο της παραλίας Οφρυνή. Υπήρξαν 2 αιτήσεις, 2 υποψηφιότητες να τις πω έτσι, που και οι 2 για διαφορετικούς λόγους, οι κάθε, 2 γυναίκες ήταν, για διαφορετικό λόγο η κάθε κυρία δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, με αποτέλεσμα η θέση να κηρυχθεί άγωνη. Η μία από τις 2 κυρίες, το βασικό της πρόβλημα ήταν ότι κλείνει στο τέλος Ιουλίου, 20-25 Ιουλίου αν θυμάμαι καλά, τα 2 χρόνια που απαιτούνται για να μπορέσει να πάρει τη θέση του επιμελητή Α. Αυτό το οποίο συζήτησα με τον κύριο Κοντοζαμάνη, μάλιστα βρέθηκα μαζί του πριν 2-3 μέρες εδώ στην Αθήνα, στο Υπουργείο Υγείας, είναι ότι μόλις ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, με την έννοια συμπληρώσει τα χρόνια η συγκεκριμένη κυρία, θα βγάλουμε πάλι μέσα στο φθινόπωρο την μόνιμη θέση. Θα το λύσουμε, κύριε Κομνηνέ. Το ζήτημα του μόνιμου γιατρού είναι προσωπικό μου στοίχημα. Θα λυθεί όπως βγάλαμε τη μόνιμη θέση που δεν είχε βγει για πάρα πολλά χρόνια, μόνιμη θέση γιατρού. Θα την ξαναβγάλουμε και αυτή τη φορά είμαι πεπισμένος. Δεσμεύεστε λοιπόν. Και θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Δεσμεύεστε για μία ακόμη φορά ότι θα αντιμετωπιστεί και θα επιληθεί το πρόβλημα. Μα το έχω κάνει, κύριε Κομνηνέ, δεσμεύομαι, γιατί υπήρχε και η προηγούμενη δέσμευση ότι θα τη βγάλουμε τη θέση, ναι. Και τη βγάλω. Ναι. Σχετικά με τα εφημερεύοντα φαρμακεία, η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βαγκαίου, Μυρσίνη Χρυσαφούδη, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα. Τόσο τα χωριά όσο και η παραλία Οφρυνίου εξυπηρετούνται από φαρμακεία σε ακτίνα 45 χιλιόμετρων. Είναι 7-8 χωριά. 7 χωριά συν την παραλιακή ζώνη. Παραλία Οφρυνίου, Ορφανίου, Κάριανης, που αντιλαμβάνεστε το τι συμβαίνει όλους τους θερινούς μήνες. Βέβαια. Σε αυτά τα 7 χωριά υπάρχουν 5 φαρμακεία. Ναι. Είχα μιλήσει και εγώ προσωπικά κάποια στιγμή με την κυρία
με την πρόεδρο της... Την κυρία Ρακιτζή, ναι. Με την κυρία Ρακιτζή. Και τις, μάλιστα είχα και σε λίστα μπροστά μου όλους τους φαρμακοποιούς με τα ονόματά τους και το πού εδρεύει το κάθε φαρμακείο. Πέντε φαρμακεία. Μια φορά την ημέρα, ένα φαρμακείο την ημέρα να εφημερεύει. Ναι. Και να κάνουν κύκλο. Μια φορά την εβδομάδα έρχεται σε ένα να εφημερεύει. Η κυρία Ρακιτζή μου είπε ότι αυτό δεν γίνεται, γιατί στο νομό υπάρχουν φαρμακεία κοντά μας που εφημερεύουν. Και όταν τη ρώτησα πού, μου λέει στην Ελευθερούπολη και στην Πέραμο. Μάλιστα. Και κρινίζω. Συγγνώμη, γνωρίζετε πόσα χιλιόμετρα απέχει η παραλία Οφρυνίου από την Ελευθερούπολη ή από την Πέραμο? Και της λέω 40-45 χιλιόμετρα. Η αλήθεια είναι δεν νομίζω να ήξερε ότι απέχει τόσο πολύ. Αλλά και να σας πω και κάτι, και νόμος να είναι αυτός και να μην έχουμε δικαίωμα. Αυτοί οι νόμοι δεν χωράνε, δηλαδή τροπολογίας ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα και να σώσουμε έστω και μία ζωή όταν προκύψει ανάγκη.